Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο μαγικό. Και αυτό που βλέπετε μπροστά σας είναι ένα φάσμα, ή γνωστό στο εξωτερικό ως έντομο κλαδάκι. Και όπως ο Μάντης εμπούσα φασιώτα, όπως βλέπετε και αυτό είναι μάστερ στο καμουφλάζ. Το συγκεκριμένο είδος πρόκειται για το Bacillus rosius, το μεσογειακό φάσμα, το οποίο ανήκει στην οικογένεια των βασιλοειδών, στην τάξη των φασματοειδών και στο γένος των βακυλών. Το εν λόγω πλάσμα είναι ένα πλήρως ανεπτυγμένο θηλυκό, όπως έχω καταλάβει, και εγκυμονή. Άμα δείτε, είναι αρκετά φουσκωμένο. Και το είδα από πολύ μεγάλη απόσταση. Ήμουν στον Περιστεράνα και το είδα στο Κοτέτσο που είναι πολύ μακριά και λέω, αν αυτό δεν είναι φάσμα, τότε δεν ξέρω και τι μπορεί να είναι. Αν παρατηρήσετε καλά, τώρα που κάνουμε και το zoom, θα δείτε στο θώρακά του μικρά εξογκώματα σαν αγκαθάκια. Ένα σπάνιο χαρακτηριστικό για το δικό μας είδος, το οποίο είναι πολύ μικρότερο μπροστά στα εξαδέρφια του που ζουν στο εξωτερικό. Το εν λόγω αρθρόποδο δεν θα το κρατήσω, διότι είναι χορτοφάγο και δεν έχω μπει ποτέ σε κόπο να συντηρήσω κάτι χορτοφάγο. Αυτό βέβαια δεν είναι και το οποιοδήποτε αρθρόποδο, είναι σχετικά ένα σπάνιο και όμορφο πλάσμα, αλλά το φόρτε μου δεν είναι με τα χορτοφάγα, δεν το έχω με τα φυτοφάγα, γι' αυτό θα το αφήσουμε στη φύση. Να το λοιπόν, έτοιμο για απελευθέρωση. Δεν έχω ιδέα τι φυτά τρώει, διότι όποτε το έχω συναντήσει, το έχω συναντήσει σε πολλά και διάφορα μέρη, και στο Κοτέτς έχω συναντήσει αρκετές φορές, η αλήθεια είναι. Δεν είναι η πρώτη φορά που συναντάω σε σειρματόπλεγμα αυτό το έντομο. Αλλά σίγουρα δεν τρώει σύρμα. Το αφήνουμε σε αυτή τη βερικογιά, όπου ξέρω ότι σίγουρα τα φύλλα της είναι βρόσιμα, και άμα τα τρώει, θα τρώει. Δείτε πόσο καλό καμουφλάζ κάνει λοιπόν. Βγαίνει και σε καφετή απόχρωση, αλλά πιο σπάνια, μιας και που είναι ένα αρθρόποδο που τρώει πρασινάδα, οπότε είναι πάντα στα πράσινα. Να βλέπετε και εδώ τα εξογκώματα, τα μικρά αγκαθίδια. Δείτε πόσο τέλεια και αν εναρμονισμένα ταιριάζει με το οποιοδήποτε πράσινο ή καφέ, σε περίπτωση που ήταν καφέ, περιβάλλον. Είναι ένα πολύ όμορφο και μοναδικό αρθρόποδο και δεν εξαρτηζούν τόσο πολύ καιρό αυτά τα πλάσματα. Νόμιζα πως η ημερομηνία λήξης τους είναι κάπου στο τέλος του καλοκαιριού, όπως τα περισσότερα. Αλλά από ό,τι φαίνεται αυτά κρατάνε αρκετά και αυτή η θηλυκιά εγκυμονεί, οπότε έχει λίγο μέλλον μπροστά της ακόμα. Να, τώρα ένιωσε τον αέρα. Κατάλαβε ότι δεν το κρατάει κανείς στο χέρι του και περπατάει και όπως βλέπετε οι κινήσεις του είναι φτιαγμένες έτσι ώστε να μιμούνται την κίνηση των φύλων, όπως βλέπετε, σαν να το κουνά αέρας, προκειμένου να μην κινεί τις υποψίες κυνηγών. Ευτυχώς ο Κοτέτσι δεν ζουν κότ σε αυτή την περίοδο και τη γλίτωσε. Και όπως βλέπετε τώρα που έφτασε στο τέλος του κλαδιού, ισιώνει τα μπροστινά πολύ μακριά πόδια του και γίνεται ένα κλαδάκι, μόνο που τώρα είναι ένα πράσινο στα καφετή. Δεν πειράζει, θα το βρει το δρόμο του. Αντίο φίλοι μου.